Την ίδια στιγμή που κάποιοι προσπαθούν να αναδείξουν ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι η μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ίδια στιγμή προσπαθούν να φέρουν εμπόδια στο έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής και κάπου το πετυχαίνουν, συνήθως όμως δεν το πετυχαίνουν, γιατί εμείς το δημιουργικό μας έργο το συνεχίζουμε και σχεδόν κάθε εβδομάδα παραδίδουμε και ένα έργο ή στο κέντρο ή στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ξεκινάει το μεγάλο έργο της ανάπλασης εδώ της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη στα Περιβολάκια, την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε το γήπεδο στο Σοφικό, ένα νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, πολύ σύγχρονο, που θα πάρει πιστοποίηση της FIFA. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πεισματάρηδες όπως είμαστε, δουλεύοντας πιο πολύ από ό,τι πριν, για να καλύψουμε και τις απώλειες εντός παρενθέσεως που κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε, και απώλειες αυτές θα μας φέρουν εμπόδιο στο έργο μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα δουν όλοι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δικαίως έχει χαρακτηριστεί μια Δημοτική Αρχή που είναι Δημοτική Αρχή των έργων και όχι των λόγων. Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο ακέραιο και έτσι θα πορευτούμε στις εκλογές. Προτεραιότητα σε εμάς αυτή τη στιγμή δεν είναι να τρέχουμε στα χωριά και στις πόλεις και στην πόλη για να βρίσκουμε υποψήφιους. Προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κάποια στιγμή, ακόμα και κάποιοι που έχουν βιαστεί να δηλώσουν υποστήριξη σε κάποιους που θέλουν να διοικήσουν την πόλη, θεωρώ ότι θα αλλάξουν άποψη και πάλι θα έρθουν δίπλα μας για να δώσουμε για άλλη μία φορά ένα νικηφόρο αγώνα εν ώψη των προσεχών δημοτικών εκλογών το 2019.